μέτρα προστασίας και στα μαθήματα οδήγησης. Η Γιώτα Αρχοντάκη βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, συνομιλεί με εκπαιδευτές οδήγησης, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώτα, ο λόγος σε σένα. Νίκο, πότε πήρες το δίπλωμα οδήγησης? Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια. Πολλά χρόνια, ε. Εσύ έχεις δίπλωμα οδήγησης? Αμέ, έχω τα τελευταία 2 χρόνια και οδηγώ, ωστόσο κάτω από διαφορετικές συνθήκες έκανα τα μαθήματα οδήγησης τότε. Δεν ξέρω αν με τη βοήθεια και του Αντώνη του Στυλιανάκη, του οπερατέρ μας, βλέπεις το ΟΕΛ που υπάρχει σε αυτό το αυτοκίνητο πίσω ακριβώς από εμένα. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε μία σχολή οδήγησης. Εδώ μάλιστα, που μπαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, μπαίνουν και οι εκπαιδευτές και κάνουν μαθήματα. Ωστόσο, οι συνθήκες στην εποχή του κορονοϊού είναι διαφορετικές. Γι' αυτό και εμείς βρήκαμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Αρκουλάκη, αλλά και μία μαθήτρια, Νίκο, την Ράνια την Τσαγκαράκη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αρκουλάκη για να μας πει λίγο πώς άλλαξε η κατάσταση για τους εκπαιδευτές. Πόσο πιο εύκολη ή πιο δύσκολη έγινε η διαδικασία ενός μαθήματος όταν η κυβέρνηση και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσαν ότι πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα μέσα σε ένα μάθημα? Πολύ διαφορετικά τα πράγματα μέσα στο μάθημα πλέον. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε μάσκες, να βάλουμε γάντια, να απολυμένουμε το χώρο, το αυτοκίνητο κάθε φορά που τελειώνει ένα μάθημα πριν μπει το επόμενο. Είναι αρκετά πιο δύσκολο το μάθημα και για τον μαθητή, αλλά και για τον δάσκαλο. Για τον δε μαθητή είναι μια διαδικασία να έχει τη μάσκα αυτά τα 45 λεπτά, να φοράει τα γάντια. Καλοκαίρι, ανοιχτά παράθυρα χωρίς air condition. Για τον δάσκαλο δεν ακούγεται τόσο εύκολα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που τα αντιμετωπίζουμε. Όπως και ο δάσκαλος δεν ακούγεται εύκολα το μαθητή με τη μάσκα μπροστά. Ναι, υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Ξεκίνησαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο στο πρώτο μάθημα, είπαν εγώ δεν φοράω μάσκα και διέκοψαν το μάθημα. Όχι, δεν έχουμε ακούσει για κάποιο τέτοιο περιστατικό. Τα παιδιά έχουν συμμορφωθεί στο 100%. Σε ό,τι με αφορά δεν έχω ακούσει και εγώ στη δική μου σχολή δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωστόσο, οι σχολές οδήγησης έχουν δει διαφορές ως προς τα άτομα που προσέρχονται για να κάνουν μάθημα. Ο τζίρος έχει πέσει, είναι η ίδια κατάσταση, υπάρχουν καθυστερήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, έχει πέσει ο τζίρος και για άλλους λόγους, δεν φταίει μόνο η μάσκα. Γενικότερα, ο κορονοϊός μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Μας έχει ρίξει πάρα πολύ τη δύναμη των θεωρητικών κέντρων, λόγω αποστάσεων. Δεν μπορούμε να βάλουμε τους μαθητές που βάζαμε προ-κορονοϊού, έτσι. Άρα και αυτό είναι ένα μείον στο τζίρο της κάθε σχολής. Από εκεί και πέρα έχει δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και στις υπηρεσίες, στην υπηρεσία που εμάς μας αφορά, των μεταφορών, με τις άδειες ειδικού σκοπού, με τις ευπαθείς ομάδες, με τα σήματα της εξετάσεις των σημάτων που δεν μπορούν να μπουν τα άτομα που έμπαιναν να εξεταστούν και εκεί έχουμε διάφορα προβλήματα. Προσπαθούμε να τα λύσουμε σε συνεννόηση με την υπηρεσία πάντα, αλλά είναι δύσκολο διότι είναι ο νόμος και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Απλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι όλη η δάσκαλη οδήγησης έχετε μαθητές οι οποίοι είναι σε ευπαθείς ομάδες, ανήκουν σε ευπαθείς, σε ευάλωτες ομάδες. Αυτό σας ανησύχησε στην έναρξη της πανδημίας για το πώς θα κάνετε τη δουλειά σας? Μας ανησύχησε, αλλά εντάξει, υπάρχουν και τα προστατευτικά μέτρα. Υπάρχει μάσκα, υπάρχουν τα γάντια. Απολυμένουμε, σας ξαναλέω, κάθε φορά μόλις τελειώσουμε το μάθημα, πριν ξεκινήσουμε το επόμενο, υπάρχουν κάποια σημεία του αυτοκινήτου που απολυμένονται, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιώτα, να ανοίξουμε λίγο, Νίκο, και με την βοήθεια του Αντώνη του Στυλιανάκη, να ανοίξουμε λίγο την πόρτα του οδηγού, να μας δείξετε ποια είναι αυτά τα σημεία τα οποία απολυμένεται. Λοιπόν, καταρχήν, ξεκινάμε με το τιμόνι. Απολυμένουμε γύρω-γύρω το τιμόνι, τα φλας, τα φώτα, τους αλλοκαθαριστήρες αν χρειαστεί, το λευγέ των ταχυτήτων, το χειρόφρενο, το μπουτόν της ζώνης, την ίδια τη ζώνη, το χερούλι μέσα και έξω. Όπου δηλαδή μπορεί να αγγίξει ακόμα και στο κουμπάκι για το παράθυρο και για τους καθρέπτες, όπου μπορεί να αγγίξει ο μαθητής πρέπει να γίνει απολύμανση και μετά να μπει ο επόμενος. Αυτή είναι η διαδικασία που κάνουμε πάντα με το που τελειώσουμε το μάθημα. Δηλαδή αυτό γίνεται κάθε φορά, μέσα σε μία μέρα, αν έχετε 5 μαθήματα. Τόσες φορές. Τα μαθήματα, τόσες φορές. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς. Για να είμαστε εμείς εντάξει
και απέναντι στα παιδιά στους μαθητές, να μην έχουν πρόβλημα αν ο προηγούμενος κάτι μπορεί να είχε και εμείς να μην κολλήσουμε κάτι. Γιώτα, να δώσουμε λίγο το λόγο και στη μαθήτρια. Βέβαια, πάμε. Ακριβώς. Πάμε στη Ράνια, την Τσαγκαράκη, η οποία, όπως με ενημέρωσε προηγουμένως, έδωσε τα σήματα στην εποχή προ-κορονοϊού. Ωστόσο, τώρα κάνει μαθήματα οδήγησης στην εποχή του COVID. Θέλω να μου πεις, Ράνια, πώς είναι η εμπειρία, γιατί όταν κάνεις μαθήματα οδήγησης για οποιοδήποτε μάθημα, έχεις να απορροφήσεις πολλές πληροφορίες. Όταν έχεις μία μάσκα, την οποία δεν την έχεις συνηθίσει πάνω στο πρόσωπό σου, πώς είναι? Δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι και τα γάντια, τα οποία, εντάξει, όλο αυτό δυσχεραίνει την όλη διαδικασία. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ειδικά το καλοκαίρι, που είναι και πιο ζεστός ο καιρός, δυσκολευόμαστε στην ανάσα, οπότε το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας και σίγουρα μας είναι πιο δύσκολο στο να συγκεντρωθούμε. Τώρα, τι να κάνουμε, είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε και θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Νιώθεις ασφάλεια έχοντας πάρει αυτά τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος? Οι επιστήμονες μας έχουν ενημερώσει ότι αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο καθένας μας, οπότε τους εμπιστεύομαι και αυτό ακολουθώ. Φοράω τη μάσκα μου και νιώθω ασφαλής προς το παρόν. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Πάντως το μήνυμα αυτό μας το στέλνει η Ράνια και μας το στέλνουν και οι εκπαιδευτές οδήγησης Νίκου, ότι κάνουμε ασφάλεια τα μαθήματα. Για ρώτα λίγο αν μπορείς την Ράνια δίπλα. Είναι σίγουρη η κοπέλα ότι θέλει να βγει στους δρόμους της Κρήτης να οδηγήσει με αυτό το μπάχαλο και το αλαλούμ που επικρατεί? Ή πως πρέπει να το καλοσκεφτεί? Ράνια, ο Νίκος ρωτάει. Νιώθεις έτοιμη να βγεις στους δρόμους να οδηγήσεις? Γιατί έχουμε δει ότι έχουμε δική μας νομοθεσία εδώ στην Κρήτη. Νιώθεις έτοιμη? Το Ηράκλειο γενικά και γενικά στην Κρήτη έχουμε πολύ περίεργους δρόμους. Ευτυχώς είμαι σε μια σχολή η οποία οι δάσκαλοι με καθοδηγούν με πολύ σωστό τρόπο κατά άλλους ανθρώπους που έχω ρωτήσει. Έχω ακόμα να μάθω κι άλλα, αλλά προς το παρόν είμαι πολύ εντάξει. Νιώθεις ασφάλεια να βγεις και στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης? Δεν ξέρω ακόμα. Όταν αποκτήσω εμπειρία, σίγουρα θα νιώθω ασφάλεια. Πάντως, νομίζω, Νίκο, ότι βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη. Θα το είχες νιώσει και εσύ στα πρώτα σου μαθήματα. Σίγουρα το έχω νιώσει και εγώ στα πρώτα 15 μαθήματα τότε. Θυμάμαι ότι το είχα νιώσει, ότι φοβόμουν πάρα πολύ. Μετά όμως βγήκα στους δρόμους και τα κατάφερα. Να σε πληροφορήσω ότι εγώ πήρα το δίπλωμα στην οδήγηση την χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το 2004. Πολύ ενδιαφέρον. Το πήρανε πολύ ενδιαφέρον. Στα με 18 την νίκη, λοιπόν, έτσι. Εντάξει, με την νίκη, σωστά. Λοιπόν, Γιώτα Αρχοντάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ